Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στην αντιπαράθεση για τον εκλογικό νόμο μπαίνουν σήμερα και οι πολιτικοί αρχηγοί. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Φλωράκης και στη θέση του κύριου Παπανδρέου ο κύριος Τσοχαντζόπουλος θα διασταυρώσουν ταξίδι τους στη Βουλή για ένα νομοσχέδιο που προκάλεσε όξυνση στις σχέσεις κυβερνήσεως και αντιπολιτεύσεως. Σήμερα όμως αρχίζουν οι αλλεπάλληλες και κρίσιμες ψηφοφορίες. Με πρώτη εκείνη για τη συνταγματικότητα των διατάξεων του νομοσχεδίου. Οι βουλευτές των κομμάτων βρίσκονται σε επιφυλακή, αν και η τελική ψηφοφορία, που κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ονομαστική, θα γίνει την Πέμπτη τα μεσάνυχτα. Μετά τους κραδασμούς της περασμένης Πέμπτης, επιστρέφουν στο ξενοδοχείο Πεντελικών της Κηφισιάς τα μέλη του νεοεκλεγέντος εκτελεστικού γραφείου. Ως θέματα προς συζήτηση αναφέρονται οι τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις και η συγκρότηση της λειτουργίας της Κεντρικής Επιτροπής. Ωστόσο, πολλά έχουν να συζητηθούν και θα συζητηθούν κατά πάσα πιθανότητα για τα όσα έγιναν την Πέμπτη. Ο κ. Παπανδρέου έκανε χθες μια αποκλειστική δήλωση στο Mega Channel και μίλησε για το νέο ρόλο του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει το γρηγορότερο δυνατό να ξεπεράσει τα όποια εσωτερικά του λειτουργικά προβλήματα και να δώσει στο λαό αυτό που περιμένει ο λαός από το ΠΑΣΟΚ, την εναλλακτική λύση και γρήγορα για το καλό του τόπου και του λαού μας. Στο στασπισμό εξακολουθούν να συζητούν και να διαφωνούν για τη συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ. Χθες το μεσημέρι έληξε μια ακόμα μαραθώνια συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής της ΕΑΡ. Στην τελική απόφαση, όπου προσετέθη η σειρά τροπολογιών, γίνεται λόγος για λάθος στη συνεργασία των δύο κομμάτων στις δημοτικές εκλογές. Ο γραμματέας του κόμματος, Φώτης Κουβέλης, είπε για τις προοπτικές συνεργασίες. Η πολιτική των συνεργασιών και των συμμαχιών είναι να λες κάποια στιγμή ότι δεν ήγηκε η ώρα. Όμως ο πρόεδρος του κόμματος, Λεωνίδας Κύρκος, λίγο πιο πριν διευκρίνησε τη δική του άποψη για τη συνεργασία. Κανείς δεν σκέφτεται σοβαρά πως μπορεί να αποκλειστεί το ΠΑΣΟΚ από την σκόπευση σύγκλησης. Το ερώτημα που πρέπει όλους να μας απασχολεί λοιπόν είναι πως και με ποιους όρους. Πώς τη μακάβρια δολοφονία του 19χρονου Φώτη Κρυαρά, που βρέθηκε νεκρός με 94 μαχαιριές, έριξε η αστυνομία. Ο συγκάτοικος του νεαρού, συνομιλικός του Κώστας Φαρμάκης, κατηγορείται ότι διέπραξε το στιγερό έγκλημα. Τον πρόδωσε ένα σύνθημα που έγραψε στον τοίχο του μικρού διαμερίσματος που βρέθηκε ο νεκρός, το οποίο είναι όμοιο με το γραφικό του χαρακτήρα, αλλά και τα ρούχα και τα παπούτσια του που ήταν πλημμυρισμένα από αίμα. Ένας ακόμα δημοσιογράφος, ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, έφυγε για πάντα από τη δημοσιογραφική οικογένεια. Επί πολλά χρόνια έδωσε το μαχητικό παρόν του στον χώρο της ενημέρωσης. Εργάστηκε στα Νέα, στο περιοδικό Ταχυδρόμος και την τελευταία περίοδο ήταν διευθυντής του γραφείου του Αθηναϊκού Πρακτορείου στις Βρυξέλλες. Η κηδεία του θα γίνει στις 3 το απόγευμα, αύριο Τρίτη, από το πρώτο νεκροταφείο. Μπουρίνη χτύπησε χθες το απόγευμα τη Θεσσαλονίκη. Ο ουρανός της πόλης σκοτίνιασε ξαφνικά, άνεμοι έντασε ως και 9 μποφόρ φύσηξαν στην πόλη και έπεσε δυνατή νεροποντή. Από τη βροχή πλημμύρισαν δρόμοι, υπόγεια και ξεριζώθηκαν δεκάδες δέντρα. Το Μπουρίνη ήταν κάτι το αναπάντεχο. Είναι κρίση στους δρόμους από τροχέα, είναι δυστυχώς κάτι το συνηθισμένο. Από την Παρασκευή το βράδυ έως αργά χθες το απόγευμα, σε 99 τροχεία δυστυχήματα, 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 114 τραυματίστηκαν. Κακοκαιρία δεν πλήττει μόνο τη Βόρεια Ελλάδα. Σε περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών πέφτει χιόνι. Στο Τέξας χιονίζει από χτες. Πυκνό χιόνι πέφτει ακόμα και σε περιοχές όπως το Αμαρίγιο, όπου δεν έχει ξαναχιονίσει τέτοια εποχή. Στην άλλη άκρη των Ηνωμένων Πολιτειών όμως σκάει ο Τζίτζικας. Στη Νέα Υόρκη κάνει τόση ζέστη που ο κόσμος το έχει ρίξει στην ηλιοθεραπεία. Εδώ πάντως, μάλλον θα θυμηθούμε και στην Αθήνα ότι έχουμε φθινόπωρο. Ηλιακάδες και υψηλές θερμοκρασίες σιγά σιγά υποχωρούν. Και οι βροχές μαζί με τους ισχυρούς ανέμους προβλέπει έννοια ότι θα επεκταθούν από τα βόρεια προς τα νότια. Σήμερα Δευτέρα λοιπόν η Αττική θα έχει νεφώσει με παροδική βροχή κυρίως μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσει με βροχή θα έχει και η Θεσσαλονίκη και η θερμοκρασία στην πόλη δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Το πρώτο δελτίο του Μέγκα είναι στις 6 το απόγευμα. Καληνύχτα σας.